Είναι η στιγμή του δραματικού τέλους, όπως αυτή αποτυπώνεται καρέ-καρέ από αυτό το βίντεο ντοκουμέντο. Η στιγμή που το μοιραίο δίκυκλο παρασύρει με σφοδρότητα τον άτυχο ηλικιωμένο τουρίστα, οδηγώντας τον στο θάνατο. Στο βίντεο απεικονίζεται ο 75χρονος να περνά με τη βαλίτσα του προς την παλιά εθνική οδό στον Αδελιανό Κάμπο. Είχε μόλις αποχωρήσει από ξενοδοχείο της περιοχής και ουσιαστικά διένυε τα πρώτα μόλις βήματα του δρόμου της επιστροφής του πίσω στη χώρα του. Η σύζυγός του περνάει τη διάβαση προς τη στάση του λεωφορείου, με τον ίδιο να την ακολουθεί. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου όλα ανατρέπονται. Ο ίδιος αφήνει επιτόπου την τελευταία του πνοή και μάλιστα μία ανάσα από τα έντρωμα μάτια της σύζυγου του. Ο άτυχος άντρας επιχείρησε να περάσει απέναντι το δρόμο από τη διάβαση που βλέπετε πίσω μας, σε ένα δρόμο που σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής δεν έχει καθόλου φωτισμό παρά τις χρόνιες εκκλήσεις τους. Το αιματοβαμμένο ξημέρωμα βρίσκει την περιοχή σε σοκ για το τροχαίο δυστύχημα που τόσο βάναυσα αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή. Εξίσου σοκαρισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο οδηγός του δικύκλου, που φέρεται να μην αντιλήφθηκε καν τη φιγούρα του άτυχου 75χρονου που επιχείρησε να διανύσει το δρόμο. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν την παντελή απουσία φωτισμού, καθώς οι λάμπες που βρίσκονται στο δρόμο φαίνεται πως είναι διακοσμητικές. Γύρω στις 6.30 ώρα, έτσι, η φύσα σκοτεινή φυσικά, γιατί όπως βλέπεις, άμα κάνει zoom εδώ απέναντι, τα φώτα δεν ανάβουν. Μπορεί να είναι και πιο μεγάλα από εμένα και από εδώ, άμα κάνει zoom. Τα φώτα δεν ανάβουν, οι στήλοι είναι χτυπημένοι, γέρνουνε. Γενικά η περιοχή του Αδελιανού Κάμπου δεν είναι πλήρη τις προϋποθέσεις για τουρίστα, είναι επικίνδυνη, ούτε για εμάς βέβαια τους ίδιους. Την ώρα που έφτανε εδώ πέρα στη διάβαση και ήμουνα και εγώ εδώ στο μαγαζί, με γυμνό μάτι ο τουρίστας που διερχόταν του δρόμου δεν φαινόταν. Κυριολεκτικά, αυτό θα αποδειχθεί και στα βίντεο, ότι δεν φαίνεται λόγω της έλλειψης φωτισμού. Το μηχανάκι λοιπόν το παρέσυρε 10 μέτρα παρακάτω και είχε ως αποτέλεσμα ο τουρίστας να αφήσει τελευταία του πνοή στο οδόστρωμα. Εγώ θυμάμαι αυτό το δρόμο, είμαι από το 1976 που ανοίξε ο πατέρα μου την ταβέρνα. Φωτισμός δεν υπήρχε ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρχει. Δηλαδή από αυτές τις λάμπες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή γύρω γύρω ανάβει κάποια? Καμία. Καταρχήν δεν πιστεύω αν έχουν και καλώδια συνδεμένες οι λάμπες που βλέπετε απέναντί μου. Ετούτες οι βάλανε πέρσι. Και αυτές δεν πιστεύω να ανάψουν. Πλέον ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός πως ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής αφήνει ανοιχτά τα φώτα της επιχείρησής του στη διάρκεια της νύχτας. Με την εν λόγω ταμπέλα να αποτελεί το μοναδικό φωτισμό που αποτυπώνεται στο επίμαχο βίντεο και τους ντόπιους να αγανακτούν με την αδιαφορία των αρμόδιων, όπως δηλώνουν, απέναντι στις συνεχείς εκκλήσεις τους για λύση. Επανειλημμένες φορές όλοι εδώ πέρα στην κάτοικη της περιοχής κάνουν αιτήματα, δυστυχώς. Στο βρόντο που λέμε. Δεν παίρνει κανείς απάντηση από κανέναν. Η περιοχή ρημάζει. Μόνο έρχονται. Πότε θα κάνουν τις εκλογές, μας θυμούνται τελευταία στιγμή και ένα γεια ακούμε και μια υπόσχεση που δεν έχουμε λάβει ποτέ μας. Αυτό τακτικά γίνονται. Όχι τώρα, τακτικά. Και πώς θα το πούμε, θα γίνει τίποτα? Θα μας προστατέψει κανείς? Θα δώσει ένα νόημα, μια δικαιοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο ή σε αυτά τα μαγαζιά που θα δουλέψουμε?